Λευτέρη μου, ευτυχώς που έχω εσένα και με έφερε στη σπηλιά του Νταβέλη. Σπηλιά του Νταβέλη ή σπηλιά των Αμόμων. Λευτέρη μου, έχω ακούσει τα τέρατα για αυτή τη σπηλιά. Τι για εξωγήινους, τι για υπτάμενους δίσκους, τι για τελετές, τι για πάντα. Τι συμβαίνει τελικά, ποια είναι η αλήθεια πίσω από τους μύθους. Νομίζω ότι όλη αυτή η φήμη βγαίνει γιατί βλέπεις ότι η σπηλιά το σηκώνει το παραμύθι της. Okay. Εδώ, στους αρχαίους χρόνους που ανακαλύφθηκε η σπηλιά από τους ανθρώπους που λαξεύαν το μάρμαρο για να κτιστεί ο Παρθενώνας, έτσι ανακαλύφθηκε η σπηλιά. Μετέπειτα, στα βυζαντινά χρόνια ήταν το ησυχαστήριο των μοναχών, γι' αυτό και λέγεται η σπηλιά των Αμόμων. Ήταν εδώ μοναχοί και υπάρχουν βέβαια και το διπλό ναίδριο που βλέπουμε εδώ, που στην δεξιά μεριά είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας και στην αριστερή μεριά είναι ο Άγιος Νικόλαος. Μετέπειτα πήρε τη φήμη τη σπηλιά του Νταβέλη. Ο Νταβέλης έζησε ποτέ εδώ? Ο Νταβέλης δεν έχει πιστοποιηθεί ποτέ ότι η σπηλιά αυτή του ανήκει, είτε ήταν εδώ, διότι ο Νταβέλης ήταν ένας λίσταρχος στη Βιωτία. Και η μόνη περίπτωση να ταιριάξει ένας λίσταρχος της Αττικής που να τον συνδυάσουμε με την ζωή της Δούξας της Πλακεντίας, η οποία είναι η μορφή της Πεντέλης, είναι ο λίσταρχος ο Μπίμπησης. Οπότε πιθανολογώ εγώ ότι περισσότερες φορές θα έχει δει τη σπηλιά ο Μπίμπησης παρά να την είχε δει ο Νταβέλης. Είναι πολύ μεγάλη σπηλιά και το πιο σημαντικό, ας πούμε, σημείο της είναι στο βάθος, το οποίο θεωρείται ότι υπήρχε η δίωδος που είχε ο Νταβέλης για να συναντά τη Δούξα της Πλακεντίας στο Μέγαρό της και να μην τον παίρνουν χαμπάρι και να πηγαίνει υπογείως, αλλά και να ήταν ο δρόμος διαφυγής του όταν τον κυνήγαγε η αστυνομία. Στο μεταξύ, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο λίσταρχος Νταβέλης χρονικά δεν μπορεί να συνυπάρχει με τη Δούξα της Πλακεντίας. Δεν συνυπάρχει, γι' αυτό και είπα και πριν ότι μύθος. Είναι μύθος και ότι εδώ πιο πιθανό να υπήρχε ο λίσταρχος Μπίμπησης, ο οποίος είχε απαγάγει και τη Δούξα της Πλακεντίας. Εδώ που περπατάμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρχαία πατήματα. Τι είναι? Εδώ είναι η οδό Λιθαγωγίας. Εδώ είναι ο δρόμος που οι αρχαίοι μον πρόγονοι κατέβαζαν τα λαξευμένα μάρμαρα από το Πεντελικό και έκτισαν τον Παρθενώνα. Εδώ είμαστε στη θέση Καμάρι, είμαστε στα 790 μέτρα στο Πεντελικό Όρος και είμαστε ακριβώς μπροστά από την σκήτη των ταξιαρχών ή την μονή των φιλοσόφων, αλλά ως επικρατέστερη ονομασία είναι η Άγια Σώματι. Έχει μέσα τις στιχογραφίες και τις αγιογραφίες αυτές, οι οποίες είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας, άρα μιλάμε ότι περί τον 18ο αιώνα είναι αυτές οι αγιογραφίες που έχει μέσα, αλλά το περίεργο είναι ότι πίσω από αυτές έχουν αρχίσει και εμφανίζονται από τη φθορά και κάποιες άλλες. Άρα μιλάμε για ένα υπέροχο ιστορικό μνημείο. Ένα ιστορικό μνημείο, ένα μνημείο μέσα στην καρδιά του Πεντελικού Όρους, ένα μνημείο το οποίο βλέπουμε ότι η φύση και από τον πλάτανο και γενικά όλη αυτή εδώ και το καταφύγιο που υπάρχει είναι ένας χώρος που τον επισκέπτεται πολλοί κόσμος που αγαπάει το βουνό μας. Εδώ είμαστε σε ένα άλλο ιστορικό σημείο της Πεντέλης, το οποίο πιθανότατα μην το ξέρει πλέον και κανένας. Εδώ είναι η Βυζαντινή Εκκλησία, η Φραγκοκλησιά. Πιθανολογείται ότι είχε δοθεί σε μια αδερφότητα μοναχών, τους Φρέρε Μίνερς, οι οποίοι και εκείνοι την είχαν ασπαστεί αυτήν τη μονή και έτσι την λειτουργούσαν. Όμως αυτό το σημείο είναι ένα ιστορικό σημείο του 14ου-15ου αιώνα, που είναι μια αυθεντικότατη Βυζαντινή Εκκλησία.